Ενώπιον του μεικτού όρκου του δικαστηρίου Χανίων αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 61χρονος κτηνοτρόφος που στις 31 Ιουλίου του 2022 δολοφόνησε με επαγγελματικό μαχαίρι σφαγή στην 56χρονη επί 42 χρόνια σύζυγό του και μητέρα των 4 παιδιών του επειδή ήθελε να χωρίσουν. Κατά την σημερινή ακροματική διαδικασία, κατέθεσε αρχικά ο αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου που ερεύνησε το σπίτι του ζευγαριού λίγο μετά την παράδοση του δράστη στις αρχές. Υπήρχαν παντού αίματα, ακόμα και στις σκάλες του σπιτιού. Σύμφωνα ωστόσο με τον αστυνομικό, ματωμένα ρούχα στον τόπο του εγκλήματος δεν βρέθηκαν. Η αδελφή της 56χρονης στην κατάθεσή της χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο βίαιο και είπε ότι ζήλευε την άτυχη γυναίκα. Η αδελφή μου ήταν αποφασισμένη να χωρίσουν. Πριν επιστρέψει την τελευταία φορά, προσπαθούσα να την πείσω να μην το κάνει, αλλά εκείνη επέμενε. Την πρώτη μέρα της δίκης για τη γυναικοκτονία που άφησε άφωνη την τοπική κοινωνία στο Ανομαλάκι Ρεθύμνου και συγκλώνησε το Πανελλήνιο, η κόρη του ζευγαριού ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του κατηγορουμένου, τονίζοντας ότι οι γυναικοκτονίες δεν είναι απλά εγκλήματα. Οι δικαστικές αρχές έχουν προτίσει ως θεσμική ευθύνη, αλλά και ηθική ευθύνη απέναντι σε όλους μας. Να δικάσουν με τη μεγαλύτερη ποινή χωρίς αναγνώριση κανένας ελαφρυντικού το δολοφόνο της μητέρας μας. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή κατέθεσε ο μικρότερος γιος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος υποστήριξε ότι η μητέρα του του είχε πει ότι θα φύγει χωρίς όμως να του δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που την οδηγούσαν σε αυτή την απόφαση. Μάλιστα υποστήριξε ότι τόσο το θύμα όσο και ο κατηγορούμενος ήταν καλοί γονείς.